Πρώτη ζωντανή σύνδεση. Πού θα πάμε? Θα πάμε στις Βρυξέλλες. Μας παρακολουθούν, επικοινωνούμε, θα συνδεθούμε, θα τα πούμε. Εκεί είναι ο κύριος Δημήτρης Αργυρόπουλος, πρόεδρος ελληνικής κοινότητας Βρυξελών. Να τον καλησπερίσουμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Πάρα πολύ καλά. Καλησπέρα από Βρυξέλλες και χαιρετισμούς στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε? Λοιπόν, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην πλατεία, σε μια δεύτερη πλατεία της πόλης του ΖΕΤ, ναι, που είναι εδώ. Φυσικά θα ήθελα να μπούμε και στο παρκάκι που υπάρχει δίπλα, αλλά είναι κλειστό σήμερα, ναι, γιατί περιμένουμε μια ανεμοθύελα το Σαλίκ. Μάλιστα, από την Grand Place, πόση ώρα είστε από εκεί? Είμαστε 4-5 χιλιόμετρα, δεν είναι μακριά. Μάλιστα, εκεί η Grand Place είναι πεζόδρομος, δεν επιτρέπεται διέλευση οχημάτων. Όχι, γιατί σας ρωτώ τώρα, γιατί σας ρωτώ, κύριε Αργυρόπουλε, γιατί μεταφέραμε κάτι εικόνες εδώ από την πλατεία των Λιονταριών, πεζόδρομο στο Ηράκλειο, όπου ένα αυτοκίνητο. Εκεί στις Βρυξέλλες δεν γίνονται αυτά, φαντάζομαι. Συνήθως δεν γίνονται. Δεν γίνονται. Και αν γίνουν, ποιες οι συνέπειες? Μπορεί να τον ψάχνει η αστυνομία, τον βρούνε αμέσως, γιατί υπάρχουν και οι κάμερες και άλλα πράγματα. Λοιπόν, περιμένετε, μας είπατε, βροχόπτωση, ανεμοθύελα, τι? Ναι. Απόψε, μάλλον τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε λίγο, γιατί αρχίζουν και κινούνται τα δέντρα. Περιμένετε ακραία και εργά φαινόμενα, λοιπόν, Ναι. Μέχρι 100 χιλιόμετρα την ώρα. Έχετε και χιόνια όμως, σωστά? Όχι, δεν είδαμε χιόνια φέτος. Γενικά, διαχρονικά. Δηλαδή και να ρίξει χιόνια εδώ, ναι, στην πόλη των Βρυξελών, στα 50 χρόνια που είμαι εδώ, είναι δύο φορές που το κράτησε. Από το λοιπόν, κράτησε. Κοιτάξτε. Υπάρχει δηλαδή χιονόπτωση, ναι, αλλά δεν το στρώνει, ας πούμε. Ναι. Εδώ, εκείνο. Φυσικά είμαστε λίγο μακριά, γιατί ο σταθμός εδώ που είναι ο σταθμός. Αυτό που βλέπετε τώρα είναι η βιβλιοθήκη. Αλλά για να πάμε και λίγο πιο έτσι, αυτό είναι ο σταθμός κάτω που είναι των τρένων. Ναι. Και το τρένο είναι. Μπορώ να σας πω ότι είναι δευτερεύον σταθμός εδώ των Βρυξελών. Και είναι πολύ πιο καλύτερος από το Λαρίσης που έχουν στην Αθήνα. Κάνετε και τη σύγκριση. Μάλιστα. Με τον κορονοϊό, με τα κρούσματα, πώς είναι η κατάσταση? Λοιπόν, θα σας ενημερώσω τώρα, γιατί πρώτα θα πω δύο πραγματάκια για την κοινότητα. Βέβαια. Αύριο θα έχουμε μία συνάντηση, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, πολλές φορές και δύο φορές το χρόνο, με ευρωβουλευτές για θέματα τα οποία αφορούν τους Έλληνες και παρακολουθούν μέσω διαδικτύου οι περισσότεροι. Εάν μπείτε στο δικό μας το Facebook, θα βρείτε, θα μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Ποια και από εκεί. Ποια θέματα σας απασχολούν και θα μιλήσετε με τους ευρωβουλευτές? Το θέμα που θα απασχολεί είναι ότι η Ευρώπη πριν και μετά τον κορονοϊό. Δηλαδή τα πολιτικά και όλα τα θέματα που είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα και μεθαύριο θα έχουμε, στις 8 του μηνός, θα έχουμε μία εκδήλωση πάλι με Zoom. Να κοιτάξτε το τρένο κάτω, αν φαίνεται, δεν πιστεύω να φαίνεται, είναι μακριά. Είναι λίγο μακριά, εδώ. Ναι, είναι λίγο μακριά εκεί, ναι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για την Ελλάδα, για την ελληνική γλώσσα, λέω την Ελλάδα, ναι. Για την ελληνική γλώσσα, το κάνουμε σαν κοινότητα κάθε χρόνο. Ναι. Έχουμε την ελληνική γλώσσα, φέρνουμε έναν καθηγητή πανεπιστημίου, φέτος θα είναι ο Θεόδωρος Κουτρούμπας, καθηγητής του Πανεπιστημίου εδώ στη Λιέγη. Και θα μας μιλήσει για την ελληνική γλώσσα. Όσο για το άλλο που είπατε προηγουμένως... Για τον κορονοϊό. Για τον κορονοϊό. Έχω κρατήσει κάποιες σημειώσεις. Για πείτε μας. Χαρτάκι. Ναι, στις αρχές του χρόνου είχε 1.704 κρούσματα. Σήμερα 26 βρίσκονται 3.826 και τις 31 είναι 3.755. Στις ΜΕΘ είχαν 367 και τώρα έχουν 375. Οι θάνατοι είναι περίπου 30 την ημέρα. Ναι. Και αυτό που έχουν είναι ότι από τις 20 μέχρι τις 26 που έχω κρατήσει κάποια στοιχεία, κάνανε τεστ σε 843.310 άτομα, βρεθήκαν θετικοί 300.090, 810. Δηλαδή περίπου το 46% των ατόμων, ναι, ναι, βρέθηκαν θετικοί. Ναι. Μάλιστα, εντωμεταξύ. Ναι, αλλά... ναι, ολοκληρώστε.
Ναι, αυτό που είναι όμως, τα μέτρα δεν είναι ακριβώς όπως στην Ελλάδα. Εδώ αρχίζουν και λασκάρουν λιγάκι. Ναι. Δηλαδή, για τις 15 του μηνός μπορεί να πηγαίνουν όλοι ελεύθερα σε οτιδήποτε είναι, να ανοίξουν θέατρα, να ανοίξουν... και μάλλον και για τα εστιατόρια μιλάνε. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, ας πούμε, ο κόσμος δεν κυκλοφορεί με μάσκες. Μάλιστα. Και να δώσω και την εξής πληροφορία... ότι οι Βέλγοι, στο Βέλγιο, είναι από τις χώρες στο Βέλγιο όπου οι πολίτες του, οι κάτοικοί του, σκέφτονται από τώρα τις καλοκαιρινές διακοπές. Δηλαδή υπάρχει έντονη κινητικότητα για κλείσιμο, για προκρατήσεις, για το καλοκαίρι. Βεβαίως, και η προτίμησή των περισσότερων είναι η Κρήτη φυσικά. Είναι η Ελλάδα και η Κρήτη, πολύ σωστά. Είναι στην πρώτη τριάδα το Βέλγιο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, το μήνυμά σας εδώ στους τηλεθεατές και να κλείσουμε. Κύριε Αργυρόπουλε. Λοιπόν, το μήνυμα είναι ότι θα περιμένουμε καλύτερο καιρό και ελπίζω όλους να πάνε καλύτερα. Φυσικά δεν έμεινα καθόλου ευχαριστημένος από την κίνηση που έγινε στη Βουλή. Αυτό είναι η προσωπική μου άποψη. Δηλαδή, την εποχή που πρέπει να είμαστε ενωμένοι σαν Έλληνες και να βρούμε όλοι λύσεις. Μάλιστα. Είδατε τι έγινε. Μάλιστα, λοιπόν. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλύτερα. Βέβαια, να είστε καλά. Κρατούμε την αισιοδοξία σας και το χαμόγελό σας. Χαιρετισμούς. Λοιπόν, χαιρετισμούς σε όλη την Κρήτη. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν.